Απόγευμά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στη σελίδα 286 και θα διαβάσουμε από το Κάπα κεφάλαιο και το 42 εδάφιο. Κάπα κεφάλαιο, Σαμουήλ Α, 42 εδάφιο. Και ήλθε ο Δαβίδ εις Νόφ προς Αχιμέλεχ τον ιερέα. Συγγνώμη. Και είπε ο Ιωνάθαρ προς τον Δαβίδ. Είπα γεν ειρήνη, καθώς ομώσαμε ημί σαν φώτεροι, στο όνομα του Κυρίου λέγοντες, ο Κύριος σας είναι μεταξύ εμού και σου και μεταξύ του σπέρματός μου και του σπέρματός σου εις τον αιώνα. Και σηκώθηκε ανεχώρησεν, ο δε ο Ιωνάθαν εισήλθεν εις την πόλη. Και ήλθεν ο Δαβίδ εις Νόβ προς Αχιμέλεχ τον ιερέα. Εξεπλάγει δε ο Αχιμέλεχ εις την συνάντηση του Δαβίδ και είπε προς αυτόν, γιατί εσύ μόνος και δεν είναι ουδής μετά σου? Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ τον ιερέα, ο βασιλεύς προσέταξεν εις εμέ υπόθεσιν τεινά και μη είπεν, ας μη εξεύρει μηδέν περί της υποθέσεως δια την οποία εγώ σε αποστέλω. Μη δε τι προσέταξα εις ε, και διόρισα εις τους δούλους τον δίνα και δίνα τόπο. Τώρα λοιπόν, τι σι είναι πρόχειρον, δώσ' 5 άρτους εις την χείρα μου ή ό,τι ευρίσκεται. Και απεκρίθη ο ιερεύς προς τον Δαβίδ και είπε, δεν έχω πρόχειρον ουδένα κοινών άρτων, αλλά είναι άρτη υγειασμένη. Οι νέοι εφυλάχθησαν καθαροί τουλάχιστον από γυναικών. Και απεκρίθη ο Δαβίδ προς τον ιερέα και είπε προς αυτόν, μάλιστα οι γυναίκες είναι μακράν αφημών εις τας τρεις ταύτας ημέρας, αφού εξήλθον. Και τα σκεύη των νέων είναι καθαρά. Και ούτως ο άρτος είναι τρόπον τεινά κοινός. Μάλιστα, επειδή σήμερον είναι άλλος υγειασμένος εις τα σκεύη. Έδωκε λοιπόν ο ιερεύσης αυτών τους άρτους τους Αγίους, διότι δεν είτε ο κοιάρτος παρά τους άρτους της προθέσεως ήτινες είχον σηκωθεί, απέμπροσθεν του Κυρίου δια να θέσωσιν άρτους ζεστούς καθήν ημέραν εσηκώθησαν εκείνοι. Ήτο δε και άνθρωπος της εκ των δούλων του Σαούλ την ημέραν εκείνη κρατούμενος ενώπιον του Κυρίου και το όνομα αυτού Δοΐκ ο Ιδουμαίος, ο πρώτιστος των ποιμένων του Σαούλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αχιμέλεχ, και δεν έχεις εδώ πρόχειρον κανέν δώρη ρομφαία, διότι ούτε τη ρομφαία μου ούτε τα όπλα μου έλαβον εν τη χειρή μου, επειδή του βασιλέως η υπόθεση ή το κατεπήγουσα. Και είπε ο ιερεύς, η ρομφαία Γολιάθ του Φιλιστέου, τον οποίον επάταξα εν τη Κοιλάδη Ηλά, ιδού είναι περιτετυλιγμένη σφόρεμα όπισθεν του εφόδ. Εάν θέλεις να λάβεις αυτήν, λάβε, διότι εντάφτα δεν είναι άλλη παρά εκείνη. Και είπε ο Δαβίδ, δεν είναι ουδε μία ως αυτή, δώσμη αυτήν. Και σηκώθη ο Δαβίδ και έφυγε την ημέρα εκείνη από προσώπου του Σαούλ και πήγε προς τον Αγχούς βασιλέα της Γάθ. Και είπον η δούλη του Αγχούς προς αυτόν, δεν είναι ούτως ο Δαβίδ ο βασιλεύς του τόπου, και δεν είναι ούτως εις τον οποίον αμοιβαίος έψαλον εν της χωρίς λέγοντες, ο Δαβίδ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμυριάδας αυτού. Και έβαλεν ο Δαβίδ τους λόγους τούτους εν την καρδία αυτού και εφοβήθη σφόδρα από του Αγχούς βασιλέως της Γάθ. Και ήλαξε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν αυτών και προσεποιήθη των τρελών μεταξύ των χειρών αυτών και έξιε επάνω των θυρών της πύλης και άφηνε τον σύλλον αυτού να καταπίπτει στο γένειον αυτού. Τότε είπε ο Αγχούς προς τους δούλους αυτού, «Εδώ εσείς βλέπετε τον άνθρωπο ότι είναι τρελός. Διετί εφέρατε αυτόν προς εμέ? Μήπως εγώ στερούμε τρελών ώστε να φέρετε τούτον δια να κάνει τον τρελόν εμπροσθέν μου? Ούτως ήθελεν είστε εις την οικία μου?» Ανεχώρησε δε ο Δαβίδ εκείθεν και διεσώθη εις το σπήλαιον Οδολάμ. Και ότε ήκουσαν οι αδελφοί αυτού και πας ο οίκος του πατρός αυτού, κατέβησαν εκεί προς αυτόν και συνηθρίστησαν προς αυτόν. Πας ως της ήτο εν στενοχωρία και πας χεροφυλέτης και πας δυσαρεστημένος και έγινε αρχηγός επ' αυτόν. Και ήσαν μετά αυτού έως 400 άνδρες. Και ανεχώρησε ο Δαβίδ εκείθεν εις Μισπά της Μωάβ. Και είπε προς τον βασιλέα Μωάβ, ας έλθω συν παρακαλώ πατήρ μου και η μήτρη μου προς εσάς, έως σου γνωρίσω ότι θέλει κάμει ο Θεός εις εμέ. Και έφερεν αυτούς ενώπιον του βασιλέως Μωάβ και κατόκισαν με ταυτού όλων των καιρών καθόν ο Δαβίδ ή το εν το οχυρώματι. Είπε δε ο προφήτης προς τον Δαβίδ, μη μένεις εν το οχυρώματι, αναχώρησον και εισέλθε εις την γη Ιούδα.
Τότε ενεχώρησαν ο Δαβίδ και εισήλθεν στο δάσος Αρέθ. Τώρα πια νέα πράγματα ξεκινάνε για τη ζωή του Σαμουήλ, δύσκολα πράγματα, καινούρια, αλλά μέσα σε αυτή την πορεία ο Δαβίδ θα λάβει πραγματική διδασκαλία και θα συνειδητοποιήσει τι ο Θεός θέλει από αυτόν. Τα πράγματα διεκόπησαν οριστικά όταν ο Δαβίδ μαζί με τον Ιωνάθαν κατάλαβαν, αντιλήφθηκαν μετά από συνεννόηση που είχαν ότι ο Σαούλ είχε αποφασίσει οριστικά να θανατώσει τον Δαβίδ. Και ο Θεός είχε βάλει πολύ αγάπη στην καρδιά του Ιωνάθαν ώστε τον βοήθησε να απομακρυνθεί. Ήξερε και ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ και όλοι ήξεραν ότι ο Θεός απέρριψε τον Σαούλ έως καιρού και βασιλεύς στη συνέχεια θα γινόταν ο Δαβίδ. Αυτό το ήξερε και ο Ιωνάθαν. Εκείνο όμως που έχει σημασία, όπως είπαμε και την περασμένη Δευτέρα, είναι όχι τι ξέρουμε, αλλά τι αποφάσεις παίρνουμε ενώ ξέρουμε. Εκείνο δηλαδή που έχει άμεσα αποτελέσματα στη ζωή μας είναι όταν ξέρουμε ότι ο Θεός θέλει κάτι, εμείς τι κάνουμε μπροστά σε αυτή τη γνώση που στην πραγματικότητα είναι αποκάλυψη που μας δίνει ο Θεός. Όταν ξέρουμε ότι ο Θεός θέλει, εμείς πώς κρίνουμε και πώς ενεργούμε. Ο Δαβίδ λοιπόν ήξερε ότι ο Θεός τον είχε βάλει, τον είχε χρήσει βασιλιά και όχι μόνο αυτό, αλλά ήξερε ότι ήταν αποφασισμένο από τον Σαούλ να τον θανατώσει. Γι' αυτό και ανεχώρησε. Έφυγε διωγμένος, κυνηγημένος, φοβισμένος. Παιδί ήταν άλλωστε. Ούτε 20 χρονών παιδί δεν ήτανε. Ο άλλος ήταν άντρας, βασιλιάς, είχε όλη την εξουσία, το στρατό. Ξέρεις, θα πει να σε κυνηγάει ένας βασιλιάς με όλο το στράτευμα και να είσαι παιδί και να μην ξέρεις τι να κάνεις και πού να πας. Όμως αυτό που ήταν σοβαρό ήταν η απόφαση του Ιωνάθαν, που είναι και εδώ αλλά και αργότερα θα δούμε ότι αποφάσισε, αν και ήξερε τι ο Θεός έχει κάνει, να επιστρέψει στον πατέρα του τον Σαούλ, δηλαδή να επιστρέψει, θα τολμούσα να πω, στην εξουσία, στην καλοπέραση, πάντως όχι εκεί που τον ήθελε ο Θεός. Ο Δαβίδ, μην ξέροντας που να πάει, πήγε στον Αχιμέλεχ, αφού είχε πάει στο Σαμουήλ, πήγε τώρα στον ιερέα τον Αχιμέλεχ. Και τι ωραία, στην αδυναμία του σκέφτεται τους ανθρώπους του Θεού. Καλό είναι αυτό, αλλά είναι άπειρος όπως θα δούμε. Και η απειρία του δεν είναι στην ικανότητά του, η απειρία του είναι στη γνώση του να εξητεί τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πήγε στον Αχιμέλεχ, ο Αχιμέλεχ ξαφνιάστηκε από τον είδε, τον περίμενε πάντοτε σαν στρατηγό που να έχει μαζί του στρατιώτες και να πηγαίνει η αποστολή του βασιλέως και ξαφνικά τον είδε μόνο του και άοπλο και πεινασμένο. Του λέει, τι θες εσύ εδώ μόνος σου? Προσέξτε, μόνο του, άοπλο και πεινασμένο. Αυτή είναι η αρχή του Δαβίδ. Μόνος του, άοπλος, πεινασμένος και χωρίς να ξέρει που να πάει και τι να κάνει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όταν βρεθεί σε αυτή τη θέση, μην στενοχωριέσαι, μην απογοητευτείς, μην απελπιστείς. Πήγαινε στον Αχιμέλεχ, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε στους ανθρώπους του Θεού. Μέσα από εκεί θα βρει τρόπο ο Θεός και να σε ενισχύσει και να σε εφοδιάσει και να σε βοηθήσει. Όμως καθώς βρέθηκε εκεί σε μεγάλη αδυναμία και έκπληξη του Αχιμέλεχ, τι θέλεις εδώ μόνος μου, ο Δαβίδ του είπε ψέματα και του λέει, ο βασιλεύς με διέταξε για κάποια υπόθεσή του και μου είπε μην το πεις σε κανέναν για την υπόθεση αυτή στην οποία εγώ σε στέλνω,
Επίσης μην πεις τι σε διέταξα να κάνεις. Και αυτούς που έστειλα μαζί σου, δεν τους στέλνω μαζί σου τώρα, τους στρατιώτες, αλλά θα τους συναντήσεις στο τάδε μέρος. Είπε ψέματα. Επιτρέπεται ο άνθρωπος του Θεού να λέει ψέματα? Και δεν είναι ο μόνος στην Παλαιά Διαθήκη που είπε ψέματα. Και άλλοι άνθρωποι του Θεού έχουν βρεθεί στην κρίσιμη αυτή κατάσταση να πούνε ψέματα, όπως παραδείγματος χάρη είπε ψέματα και η Ραβ, η πόρνη, όταν ο Θεός έστειλε τους μέσα από τον Μωυσή, μέσα από τον Ιησού του Ναβί, έστειλε απεσταλμένους κατά σκόπους δύο, την επισκέφθηκαν, ο βασιλιάς της Ιεριχώ έστειλε στρατιώτες να τους συλλάβουν και η Ραβ είπε δεν είναι εδώ, φύγανε και πηγαίνετε από εκεί να τους συλλάβετε, και τους είχε κρύψει πάνω στο πατάρι της. Υπάρχουν ένα σοβαρό ερώτημα. Υπάρχουν τα ψέματα τα καλοπροαίρετα, άλλοι τα λένε τα λευκά, τα ψέματα που τα λες για καλό, και μάλιστα όταν τα βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη. Η αλήθεια είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος έλεγε μην επιορκήσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις. Αλλά και ο Ιακώβ είπε ψέματα όταν προσποιήθηκε όταν ο Ισάφ και πήρε και την ευλογία από τον Ισάκ, την οποία παραδέχθηκε ο Θεός. Δηλαδή και ο Ιακώβ, ο Θεός έγινε συμμέτοχος του ψέματος του Ιακώβ. Εδώ αδερφοί αγαπητοί πρέπει να διαχωρίσουμε τελείως μέσα στο μυαλό μας τις οικονομίες. Στην περίπτωση του Ιακώβ δεν υπήρχε νόμος. Και εφόσον δεν υπήρχε ο νόμος, δεν υπήρχε αναγνώριση της αμαρτίας. Ο Θεός δηλαδή δεν λογάριαζε την αμαρτία, το ψέμα, γιατί δεν υπήρχε ο νόμος που έλεγε μην ψευδομαρτυρήσεις. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτό το πλήρωσε ο Ιακώβ. Εγώ δεν μπορώ να πω ούτε το πλήρωσε ούτε δεν το πλήρωσε. Εγώ ξέρω ότι ο Θεός συμμαρτύρησε. Γιατί είναι Θεός που κρίνει με βάση το λόγο του και με βάση την επίγνωση του ανθρώπου. Την άγνοια δεν τη λαμβάνει υπόψη του. Τους καιρούς της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα προσκαλεί τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Η Ραβ ήταν μέσα στον νόμο, αλλά είπε ψέματα. Ο Δαβίδ τώρα λέει ψέματα και θα δούμε ότι θα πει και παρακάτω ψέματα. Στη Γενή Διαθήκη τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Στη Γενή Διαθήκη ο Χριστός το απαγορεύει εντελώς. Ούτε καλά ούτε κακά ψέματα. Λέει μάλιστα στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, απορρίψαντες λοιπόν το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι μεθαμέλει αλλήλων. Ακόμη στην επιστολή του προς Κολοσσαείς ο Απόστολος Παύλος λέει μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Στη Γενή Διαθήκη λοιπόν που είναι τόσο κοντά ο Θεός με τον άνθρωπο, που έχει γίνει ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος, που έχει έλθει και έχει κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, ο Θεός είναι και το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου, ώστε το σώμα του ανθρώπου να είναι ναός του Θεού. Ο Θεός είναι και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, είναι πολύ ευαίσθητος στην ελάχιστη αμαρτία. Και το ψέμα είναι αμαρτία. Πάντες οι ψεύτες και οι αγαπώντες το ψεύδος δεν θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς λοιπόν διδασκόμεθα από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι βεβαίως θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία όμως, αλλά υποτασσόμεθα, υπακούμε και ζούμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα στην Καινή Διαθήκη, και δεν παίρνουμε, θα τολμούσα να πω, θάρρος από αυτά που έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλωστε, όταν έφερε ο Ιησούς Χριστός την νομοθεσία μπροστά στους ανθρώπους, είπε «εν της αρχαίης ελέγχθη, εγώ όμως σας λέγω», και αυτό το οποίο ο Ιησούς Χριστός έλεγε ήταν πολύ πιο δύσκολο
από αυτό που έλεγαν στο νόμο. Όμως, εμείς ξέρουμε ότι το νόμο κανένας δεν μπόρεσε να τον τηρήσει. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι βρέθηκαν ένοχοι όταν απεκαλύφθη στους ανθρώπους με το νόμο η αμαρτία. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να τον τηρήσει τον νόμο. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός δείχνει, φέρνει πιο αυστηρό νόμο. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι αυτό που λέμε αναγέννησης. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα. Ο άνθρωπος πριν αναγεννηθεί είναι σαρκικός. Ο νόμος είναι πνευματικός. Αλλά επειδή ο νόμος είναι σαρκικός και επειδή ο άνθρωπος είναι σαρκικός και επειδή κατοικεί μέσα στον άνθρωπο η αμαρτία και επειδή είναι δεμένος ο άνθρωπος ως τέκνο οργής μετά την παράβαση του Αδάμ, από μόνος του άνθρωπος ούτε το νόμο του Μωυσή δεν μπόρεσε να τηρήσει. Με την αναγέννηση όμως έρχεται ο Θεός και αλλάζει τα πράγματα. Αλλάζει τον άνθρωπο εντελώς. Τον κάνει νέο κτίσμα. Πρώτα-πρώτα αλλάζει το σώμα του ανθρώπου, το χεισμισμό του ανθρώπου, του σώματος του ανθρώπου. Αλλάζει τις επιθυμίες της σάρκας, της αφαιρεί. Και δίνει μάλιστα και δύναμη δια του Πνεύματος του Αγίου, όπως λέει στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, και θέλω να το διαβάσω, ότι δια του Πνεύματος του Αγίου θανατώνεται τα σπράξεις του σώματος, γι' αυτό και ζείτε. Πρώτον λοιπόν αλλάζει τις επιθυμίες της σαρκός, τις δαμάζει, ύστερα αλλάζει την ψυχή, την καρδιά του ανθρώπου και αφαιρεί τις επιθυμίες κάνοντας την καρδιά του ανθρώπου που ήταν σκληρή και αμετανόητη, την κάνει απαλή, τρυφερή και εύκολα να μετανοεί. Εύκολα ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί μετανοεί, ζητάει συγγνώμη. Γιατί του έχει δώσει μια νέα καρδιά ο Θεός, που δεν είναι σκληρή, πέτρινη, είναι σάρκινη. Αλλά έχει αλλάξει ο Θεός και το πνεύμα του ανθρώπου. Το πνεύμα του ανθρώπου που τώρα δεν είναι αλαζονικό, δεν είναι σκληρό, αλλά μπορεί και συγχωρεί. Και μετανοεί με την καρδιά του, συντετριμένη, και συγχωρεί με το πνεύμα του, ταπεινού. Ταπεινό. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι νέο κτίσμα. Άρα νέες καταστάσεις ισχύουν, γιατί ο άνθρωπος έχει και νέες δυνάμεις. Γιατί σε αυτό το νέο άνθρωπο έρχεται ο Θεός και δίνει δύναμη, καθώς είναι γεγραμμένο. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο έρχεται πάνω σας. Θα έρθει επάνω σας και έρχεται πάνω σας. Και έτσι ο άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου μπορεί και θανατώνει τα έργα της σαρκός. Όμως στην Παλαιά Διαθήκη μακροθυμούσε ο Θεός, έτσι και αλλιώς ο άνθρωπος δεν είχε σωτηρία. Μάλιστα λέγει ότι εξιδίας ικανότητος μόνο ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ θα μπορούσαν να σωθούνε με τη δική τους δικαιοσύνη. Μόνο. Και βέβαια ο Ιώβ τι τράβηξε για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Στη Γενή Διαθήκη λοιπόν κανένας μας δεν μπορούσε να σωθεί. Εάν ο Χριστός δεν επέμβει στη ζωή του ανθρώπου και τον αλλάξει τελείως. Αλλά και δηλαδή τον μπολιάσει. Τι θα πει τον αλλάξει, τον μπολιάσει. Πάρτε μια άγρια ελιά. Ό,τι και να τις κάνεις, άγριες ελιές βγάζει. Εκτός αν έρθει ένας καλός γεωργός και την μπολιάσει και από τον πόλη αυτό θα βγει ένα κλαρί καλό και θα κάνει καλές ελιές. Και να μην το κλαδέψεις και να μην θα καλές ελιές θα κάνει. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα βγάζει παράριζα, τα οποία καλός γεωργός έρχεται και τα κόβει. Το καθαρίζει για να αυξηθεί η ελιά. Όλη η δύναμη να πάει στο καλό κλαρί. Έτσι ακριβώς είμαστε και εμείς αδερφοί. Ο Χριστός μέσα με το λόγο του, ο Χριστός με το αίμα του, ο Χριστός με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όλο μας οικοδομεί, μας διορθώνει, μας φέρνει, μας επιστρέφει. Αρκεί εμείς βέβαια να έχουμε πάρει μια απόφαση. Να θέλουμε. Να θέλουμε. Τι να θέλουμε. Να θέλουμε να πάμε στον ουρανό.
γνωρίζοντας ότι ένας είναι ο δρόμος από το Θεό προσδιορισμένος για τον κάθε έναν από εμάς που θα μας πάει στον ουρανό. Δεν έχουμε πολλούς δρόμους να κοιτάξουμε, να διαλέξουμε. Μάλλον, έχουμε πολλούς δρόμους να διαλέξουμε, αλλά ο Θεός έναν δρόμο έχει αποφασίσει. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι του Θεού φωνάζουν λέγοντας «Θεέ μου, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Δίδαξέ με». Γιατί μόνο από αυτό το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει και θα απολαύσουμε εδώ στη γη τη ζωή και αυτή η εναφθονία και θα κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Δαβίδ ακόμη δεν το ξέρει αυτή την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τι διδαχεί. Αλλά και εμείς στη ζωή μας σαν χριστιανοί δεν την ξέρουμε. Όταν όμως την ανακάλυψε, όπως θα δούμε παρακάτω, από εκεί πέρα τα πράγματα αλλάξανε. Από εκεί πέρα ήταν θριαμβευτής ο Δαβίδ. Τώρα περπατάει όπως σκέφτεται. Καλή σκέψη και πήγε στον Αχιμέλεχ. Αλλά δεν πήγε με οδηγία Πνεύματος Αγίου. Βρήκε να φάει, του δώσε τους 5 άρτους. Βρήκε ρομφαία, του δώσε του Γολιάθ. Αλλά έλα που εκεί ήταν ο Δοίκο Ιουδουμαίος, ο οποίος ήταν ο πρώτιστος των ποιμένων του Σαούλ. Δεν μπόρεσε να το αποφύγει. Παγιδεύτηκε, γιατί διάλεξε αυτός τον δρόμο που θέλει να πάει. Πήρε ό,τι πήρε και συνεχίζει. Πάλι με δική του επιλογή. Είναι όπως λέγαμε την Κυριακή, σαν τον Ισάφ. Είδε την καταστροφή της γης του και της κατοικίας του και σκέφτηκε λογικά, θα τα ξαναχτίσω. Αλλά ο Θεός είπε, εσύ θα χτίζεις, εγώ θα γκρεμίζω. Γιατί δεν θέλω να χτίζεις εσύ με τη σκέψη σου, με την πρωτοβουλία σου, με τη σοφία σου και τη σύνησή σου. Ενώ ο Ιακώβ πάντα προσευχότανε, εξητώντας την οδηγία του Θεού. Ο δε Δαβίδ είναι ένας από τους ελάχιστους στη Γραφή που δεν έκανε τίποτα σε λίγο όταν θα αποκτήσει την εμπειρία αυτή χωρίς να εξητήσει τη φωνή του Θεού, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και είπαμε ότι ο χριστιανός έχει 2 μοναδικά χαρακτηριστικά. Εμπιστεύεται τον Χριστό και τα λόγια του και εξητεί το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό θέλουμε, το πρόσωπο του Χριστού μέσα από το Λόγο και τη δύναμη της Αναστάσεως δια της οποίας ο Θεός τον ανέστησε, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η ζωή μας και δεν πρέπει να είναι άλλη, ιδίως στις έσχατες ημέρες, ιδίως όταν οι καιροί γίνονται κακοί και θα γίνονται πιο κακοί. Παλαιότερα η κακία των καιρών, μάλλον οι δυσκολίες των καιρών, είχαν έρθει μέσα από το περιβάλλον. Θυμάστε, πυρκαγιές, το ηφαίστειο, κυκλώνες, σεισμοί, τσουνάμι. Και λέγαμε, ο Κύριος έρχεται τώρα, οικονομικές δυσκολίες. Αύριο δεν ξέρουμε τι δυσκολίες θα είναι, αλλά ένα ξέρουμε, σαν τις οδύνες της εγκυμονούσας. Θα έρχονται όλο και πιο δύσκολες καταστάσεις και όλο πιο συχνά και όλο πιο επώδυνες καταστάσεις. Γι' αυτό ο Δαβίδ πρέπει, και ο Θεός τον εκπαίδευσε, εμείς ακόμη περισσότερο πρέπει να ζητάμε οδηγία Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα, στον ψαλμό που μιλάει για την μετάνοια, την εξήτηση, αλλά και την συγχώρεση του Θεού, να πάμε στον ψαλμό Λάμπτα Β, είναι σελίδα 526. Ένας μοναδικός μακαρισμός. Ποιος είναι ο ευλογημένος, ο μακάριος και ευτοχισμένος άνθρωπος? Μας βεβαιώνει μέσα από το Δαβίδ ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου ότι είναι αυτός του οποίου συνεχωρήθη παράβασης. Πρώτον, εσκεπάστη αμαρτία. Δεύτερον, δεν λογαριάζει την ανομία του ανθρώπου. Τρίτον, και ελευθερώνει το πνεύμα του ανθρώπου από πονηριά, πανουργία και δόλο. Τέταρτον,
Και αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος πηγαίνει, μετανοεί, επιστρέφει, εξομολογείται τις αμαρτίες του στον Θεό και ζητάει το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει. Και τότε ο Θεός έρχεται και του μιλάει σε αυτόν τον άνθρωπο που είμαστε όλοι μας. Αλλά προσέξτε το όλοι μας, ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά. Εγώ τώρα θα σε συνετίσω. Γιατί πρέπει να περπατάμε με σύνεση. Ο Δαβίδ περπατούσε πάντοτε με σύνεση. Τι σημαίνει αυτό? Ήξερε τι πρέπει να κάνει. Αλλά όχι με τη λογική του. Τώρα τα έχει χάσει που διαβάζουμε ο καημένος. Έχει βρεθεί ξαφνικά μόνος του. Αλλά τότε περπατούσε με τα συνέσεως. Και ο Θεός ήταν μαζί του. Εγώ λοιπόν θα σε συνετίσω. Πρώτον. Δεύτερον. Εγώ θα σε διδάξω την οδόν στην οποία πρέπει να περπατήσεις. Πότε? Όταν έχουν καθαριστεί οι αμαρτίες σου. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Και έτσι πρέπει να ζητάμε από το Θεό να εργάζεται. Αυτός να μας συνετίζει και αυτός να μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε. Και τότε αυτός τρίτον θα μας συμβουλεύει και τέταρτον το συμπέρασμα αυτός θα μας προστατεύει. Είναι η ευθύνη του Θεού, η ευθύνη δική μας είναι να επιστρέψουμε στον Κύριο. Να εξομολογηθούμε και να εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, ό,τι κάνουμε που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε, θα κάνουμε. Αλλά όταν κάνουμε να τρέχουμε στο Θεό. Και τότε ο Θεός αναλαμβάνει αυτό το υπέροχο έργο το οποίο πρέπει να εξητούμε και μέσα στο οποίο πρέπει να ζούμε, αδελφοί. Να μας συνετίζει, να μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατούμε, να μας συμβουλεύει. Έχουμε ανάγκη από συμβούλους που θα μας πούνε τα δικά τους και λάθη, και αυτός αναλαμβάνει μετά τέταρτο να μας προστατεύει. Ο Δαβίδ δεν το έχει μάθει ακόμη, γι' αυτό φεύγοντας από τον Αχιμέλεχ τον ιερέα, πηγαίνει, σηκώθη λέει ο Δαβίδ και έφυγε την ημέρα εκείνη από προσώπου του Σαούλ και πήγε στον Αγχούς, το βαθυσιλέα της Γαθ, τον Φιλιστέο. Έφυγε πια από τον Ισραήλ. Πήγε στους Φιλιστέους. Χωρίς οδηγία. Έτσι έκρινε. Αποτέλεσμα σκέψης, κρίσεως, αποφάσεως, αλλά όχι αποτέλεσμα προσευχής και οδηγίας Πνεύματος Αγίου. Έτσι έκρινε καλύτερα. Επικίνδυνο, αδελφοί. Επικίνδυνο. Καταστροφικό. Όμως αυτόν τον άνθρωπο τον οδηγεί και τον προστατεύει ο Θεός μέχρι να τον μάθει. Είναι η παιδεία του. Και όλοι μας, εγώ προσωπικά βέβαια το ξέρω, όσες φορές έχω αποφασίσει έτσι, έχω βρεθεί σε αδιέξοδα. Αδιέξοδα. Τέτοιες αποφάσεις θα οδηγήσουν όλους με τα βεβαιότητος σε αδιέξοδα. Σε παγίδες. Σε τέλεια αδυναμία. Που βεβαίως αν πας στο Θεό και πεις έκανα λάθος, συγχώρεσέ με, θα σε βγάλει από το λάθος και από την αδυναμία. Θα σε βοηθήσει. Αλλά είναι πιο καλό να μην βρεθούμε σε αυτά τα διέξοδα. Και βέβαια για να το μάθεις αυτό, μαθαίνεται είτε μέσα από το Λόγο του Θεού με τη διδασκαλία του Κυρίου μας, είτε μέσα από την παιδεία του Κυρίου μας, είτε με την αυστηρότητα του Θεού, είτε με τη χριστότητα του Θεού. Αυτοί οι δύο τρόποι είναι για να μας διδάξει ο Θεός. Η διδασκαλία, ο λόγος, που μακάρι να είμαστε καλοί μαθητές και να καταλαβαίνουμε, γιατί είναι απλά τα λόγια του Θεού. Δεν απευθύνεται σε μορφωμένους, σε δυνατούς, να πω δεν έχω δικαιολογία, να πω δεν κατάλαβα. Θα καταλάβεις, εκτός αν δεν θέλεις να καταλάβεις. Σίγουρα θα καταλάβουμε. Ποιος δεν καταλαβαίνει αυτό που μας λέει ο Θεός? Μην προχωράς μόνος σου, αδερφέ. Θα βρίσκεσαι σε αδιέξοδα πάντοτε. Σε ταλαιπωρίες. Πριν ξεκινήσεις, ρώτα το Θεό. Μα θα έρθει εξάπατος να μου μιλήσει.
Μα αν τον εξητήσεις θα φανεί μισθαποδότης. Και αν δεν καταλάβεις όταν σου μιλάει, θα σε προστατεύσει για να μην γίνει το λάθος. Το κάνεις το λάθος. Μην κάθεσαι τώρα προσπαθώντας να το ξαναχτίσεις σαν τον Ισάφ. Θα το διορθώσω. Δεν διορθώνεται. Σε μεγαλύτερο κακό θα βρεθείς. Μόνο ο Θεός μπορεί να διορθώσει. Και όταν διορθώνει ο Θεός, είναι τέλειο το έργο του Θεού. Σαν να μην έχει γίνει κανένα λάθος είναι. Γιατί ξέρει ο Θεός να διορθώνει. Όταν πήγε λοιπόν στον Αγχούς, ακούει να λένε στο βασιλιά, το ξέρεις ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ισραήλ που έψελναν γιατί η φήμη του είχε φτάσει. Και κανένας αδελφοί μην πει δεν με ξέρουνε. Μας ξέρουνε. Ιδίως τους χριστιανούς όλοι μας ξέρουνε και όλοι μας παρατηρούνε. Ποτέ μη σκεφτείς ότι δεν καταλάβανε. Είσαι πόλης επάνω σε όρος χτισμένη που δεν δύναται να κρυφθεί. Μην κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας. Μη μας πλανήσει ο διάβολος. Κρυφά θα το κάνω. Μην υπάρχει κρυφά στο χριστιανό. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα στο Λόγο του Θεού, στον οποίο θα δώσουμε λόγο. Αλλά πέραν τούτου υπάρχει και ο κατήγορος ημών, που κατηγορεί μας τον Θεό, τους χριστιανούς, ημέρα και νύχτα. Αλλά κατηγορεί και στους αδελφούς τον έναν στον άλλον. Φοβερό να κρίνεις και να κατακρίνεις και να κατηγορείς. Ο χριστιανός σκεπάζει, καλύπτει. Δεν αποκαλύπτει, δεν φανερώνει, καλύπτει και βοηθάει. Αλλά δεν χάνει την ακεραιότητά του. Δεν χάνει τον αγιασμό του. Δεν χάνει τη δικαιοσύνη του. Δεν χάνει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Θέλει όχι μόνο να ζει κάτω το Πνεύμα, ιδιαιτέρως να περπατάει κάτω το Πνεύμα. Και δεν είναι αυστηρότητα να λες ότι θέλω να περπατάω κάτω το Πνεύμα. Είναι ευλογία. Έτσι θα μείνουμε μέχρι το τέλος να μας συνετίζει ο Θεός, να μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε, να μας συμβουλεύει και εν τέλει να μας προστατεύει. Ακούει λοιπόν τους στρατιώτες ο Δαβίδ του Αγχούς να λένε δεν είναι αυτός ο βασιλιάς των Ισραήλ που έψελαν οι κοπέλες εν χορό, ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας και ο Δαβίδ τα σμυριάδας. Αυτόν έφερες και αυτόν θα δεχτούμε μέσα στο στρατόπεδο και μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Τα άκουσε και φοβήθηκε σφόδρα, αδιέξοδο. Γιατί? Γιατί πάλι αυτός αποφάσισε που θα πάει και τι θα κάνει. Αδιέξοδο. Τώρα ήρθα και παραδόθηκα στο στόμα του λύκου. Μα όταν ξεκίνησε πήγε με ελπίδα. Θα με δεχτούνε. Γιατί είμαι από το αντίθετο στρατόπεδο, θα με δεχτούνε ότι πήγα σε αυτούς. Και δεν ξέρω τι άλλες σκέψεις ήρθαν στο μυαλό του. Αλλά ήταν σκέψεις δικές του που τον έφεραν και πάλι σε αδιέξοδο. Να φοβόμαστε αδελφοί τις σκέψεις μας και τη λογική μας. Τα μεγαλύτερα λάθη στη ζωή μου τα έχω κάνει όταν ήμουν βέβαιος, αλλά βέβαιος μέσα μου και όχι από το Θεό. Και πολλές φορές το δικαιολογούμε και λέμε έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου, που είναι δυνατόν. Αλλά μπορεί να βάλεις και μόνος σου στην καρδιά σου πράγματα. Το ασφαλές είναι η προσευχή, η εξήτηση, η υπομονή και ο Θεός ξέρει να ανοίγει τις πόρτες, τις δικές του. Θα το δούμε παρακάτω. Το άκουσε, φοβήθηκε και λέει κάτι πρέπει να κάνω τώρα. Και ξέρετε τι έκανε, τον τρελό. Και τα σάλια του τρέχαν λέει στα γένια του για να γλιτώσει. Τέλειο αδιέξοδο. Τέλειο αδιέξοδο εκ της προσωπικής του πρωτοβουλίας και αποφάσεως. Και ο Αγχούς όταν τον είδε πίστηκε, βρήκε χάρη από το Θεό.
Λέει, με αυτόν τον τρελό μου φέρατε εδώ. Και αυτόν τον τρελό θα βάλω στο παλάτι μου. Λίγους τρελούς έχουμε εδώ στους Φιλιστέους. Και τον έδιωξαν. Και λέει η Γραφή, ανεχώρησε εκείθεν και διεσώθη. Δηλαδή βρέθηκε η ζωή του σε τέλειο και μεγάλο κίνδυνο, ώστε καθώς διέφυγε κάνοντας τον τρελό, διεσώθη, λέει η Γραφή. Ίσα ίσα και γλίτωσε. Δεν είναι δηλαδή ότι οι προσωπικές μας επιλογές μας φέρουν σε αδιέξοδο. Πολλές φορές θα μας φέρουν και σε μεγάλο κίνδυνο. Και όχι μόνο κίνδυνο της ζωής μας, αλλά και της οικογένειάς μας, των παιδιών μας και οτιδήποτε άλλο. Με μεγάλη υπομονή και φόβο Θεού θα παίρνουμε αποφάσεις και ποτέ χωρίς προσευχή. Ποτέ χωρίς προσευχή. Ποτέ χωρίς εξήτηση. Ποτέ. Το βέβαιο είναι ότι αν είναι χωρίς προσευχή και χωρίς εξήτηση, ότι τουλάχιστον θα βρεθεί σε αδιέξοδο και δεν θα ξέρεις τι να κάνεις. Αλλά πολύ πιθανά και σε μεγάλο κίνδυνο. Ο Δαβίδ λοιπόν διεσώθη εις το σπήλαιον Οδολάμ και από εκεί και πέρα αρχίζει τώρα να επεμβαίνει και να ενεργεί ο Θεός. Και όταν ήκουσαν τα αδέλφια του και όλος ο οίκος του πατρός του ότι βρέθηκε στο σπήλαιο αυτό, κατέβησαν προς αυτόν και συνηθρίστησαν προς αυτόν κάθε ένας που ήταν σε στενοχώρια. Κοιτάξτε, πήγε για παρηγοριά, πήγε για ενίσχυση. Και όταν έρχονται άνθρωποι που είναι σε στενοχώρια, ο Θεός τους φέρνει. Και τους φέρνει όχι για να τους βοηθήσει, για να σε βοηθήσουν. Το ξαναλέω, αδερφοί. Όταν βλέπεις άνθρωπο σε στενοχώρια και έρχεται, να ξέρεις ότι ο Θεός τον στέλνει όχι για να τους βοηθήσεις, που θα τους βοηθήσεις, αλλά για να σε βοηθήσουν, επειδή εσύ δεν ξέρεις τι χρειάζεσαι. Είναι ένας τρόπος που φέρνει και οδηγεί ο Θεός να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια χωρίς να το ξέρουν. Γι' αυτό αυτούς που έχουν στενοχώρια τους αγαπάμε. Σαν το Θεό. Δηλαδή όχι όπως ο Θεός αγαπάει, αλλά τους αγαπάμε όπως ο Θεός τους αγαπάει. Χρεοφιλέτες. Χρεοφιλέτης δεν είναι αμαρτωλός. Έκανε λάθος. Αλλά σκέφτηκε, αλλά του βγήκανε. Είναι στενοχωρημένος, έχει ανάγκη. Μην τον απορρίπτεις. Δέξου τον. Βάλ τον στην καρδιά σου. Και βοήθησέ τον. Και ο Θεός θα σε βοηθήσει μετά. Ποιος ο Θεός αποφάσισε να στείλει δίπλα του? Δεν μην έστειλε άρχοντες, στρατηγούς. Όμως αυτοί ήταν οι πιο πιστοί μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Γιατί δεν τους περιφρόνησε? Και δεν τους περιφρόνησε γιατί τους χρειαζότανε. Και το ξέρε. Το κακό είναι ότι εμείς δεν το ξέρουμε ότι τους χρειαζόμαστε όταν μας τους στέλνει ο Θεός. Τώρα αυτός χρωστάει, τι θα κάνω εδώ και τι θα του κάνω, σίγουρα θα... Μην λέμε τέτοια πράγματα. Η δουλειά μας σε χριστιανοί, όπως λέει ο Παύλος, είναι να ενισχύουμε, να παρηγορούμε και να στηρίζουμε. Και ποιον θα παρηγορείς? Το λυπημένο. Ποιον θα στηρίζεις? Τον αποκαμωμένο. Ποιον θα ενισχύεις? Τον αδύνατο. Το δυνατό, ο δυνατός δεν χρειάζεται ενίσχυση. Ο αδύνατος χρειάζεται ενίσχυση. Έτσι είναι ο δούλος του Θεού. Εκεί ετάχθημεν, λέει ο Παύλος, να ενεργούμε. Αυτό είναι το έργο μας. Να ενισχύουμε τους αδυνάτους,
να στηρίζουμε τους αποκαμωμένους και να παρηγορούμε τους τεθλιμμένους. Και μέσα από αυτό το έργο που κάνεις εσύ θα έρχεται ο Θεός να σε ευλογεί. Έχω πει και θα σου το ξαναπώ, είναι γραμμένο βέβαια. Κάποτε είχα δυσκολίες με τα παιδιά μου. Γιατί όταν τα παιδιά είναι σε εφηβεία, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που βρήκαν εύκολα τα πράγματα με τα παιδιά τους όταν ήταν σε εφηβεία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και προσευχόμουν, απογοητευμένος, απελπισμένος. Και έρχεται ο Κύριος και μου λέει, Γιώργο, όσο εσύ φροντίζεις τα παιδιά μου, τόσο εγώ θα φροντίζω τα δικά σου τα παιδιά. Και ξύπνησα, ήρθε, πω λέω, τόσο εύκολο είναι. Και από τότε, αδερφοί, όταν βλέπω παιδιά, τρέχω δίπλα τους. Ξέρω ότι είναι η αποστολή μου. Δίπλα τους. Γιατί ξέρω ότι μέσα από αυτό το έργο θα με ευλογήσει ο Θεός στα παιδιά μου. Και το έχω δει αυτό. Και το έχω ζήσει. Αυτή είναι η αποστολή μας. Τους αδυνάμους να ενισχύουμε. Τους αποκαμωμένους να στηρίζουμε. Και τους τεθλιμμένους να παρηγορούμε. Η δουλειά μας δεν είναι να έχουμε κοινωνία με τους χαρούμενους, τους δυνατούς και τους ισχυρούς. Και αυτό θα το κάνουμε. Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Αυτή ίσως είναι η ξεκούρασή μας. Άλλη είναι η δουλειά μας. Θυμάμαι άλλη μια φορά είχα προβλήματα με τη δουλειά μου. Νομίζετε δεν είχαμε προβλήματα? Έχουμε περάσει δύσκολα με την Άννα. Αν μην έχουμε να φάμε. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι περνάνε από δυσκολίες. Έκλεινε η δουλειά που ήμουνα, τώρα τι θα κάνω? Πάλι στον Κύριο, Κύριε, τι θα κάνουμε, χάνουμε. Θυμάμαι η Άννα είχε βγάλει από την τράπεζα τα τελευταία μας λεφτά, 25.000 δραχμές. Τίποτα άλλο δεν είχαμε. Και είχαμε φροντιστήρια, τέσσερα παιδιά, ω, ξέρετε τώρα εσείς. Και θα σηκώνει η Άννα στον άλλο, λέει, Κύριε, λέει, κοίτα αυτά είναι. Τρέχαμε στην προσευχή. Και έρχεται ο Κύριος πάλι και μου λέει, Γιώργο, όσο εσύ εργάζεσαι το έργο μου, εγώ θα εργάζομαι το δικό σου έργο. Και έτσι έγινε. Την άλλη μέρα, τελευταίες 25.000 δραχμές είχαμε. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λένε, Κύριε Κοροβέση, σας χρωστάμε 1.000.000 δραχμές. Πού να σας τα στείλουμε? Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Τα είχα ξεχάσει. Εξεύρει ο Θεός να βρίσκει λύσεις, αδελφοί. Γι' αυτό μη στρέφουμε το βλέμμα μας στα παιδιά μας. Βεβαίως θα τα φροντίζουμε. Αλλά καλύτερα να τα παραδώσουμε και να τα αφιερώσουμε στα παιδιά μας στο Χριστό, να τα φροντίζει αυτός και εμείς να φροντίζουμε όλα τα παιδιά της Εκκλησίας. Και εμείς σκεφτόμαστε, ζαλιζόμαστε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Βεβαίως θα μεριμνούμε. Αλλά καλύτερα να μεριμνούμε για το έργο του Θεού και ο Θεός να μεριμνά για το έργο το δικό μας. Αδερφοί, έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό ζωντανό. Δεν είναι ένας θεούλης ψεύτης μακρινός και δεν ασχολείται με εμάς. Είναι ένας Θεός που σήμερα είναι εδώ. Και περπατάει γύρω γύρω και ψάχνει και βλέπει τις καρδιές μας. Μας κοιτάει τις ανάγκες μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας, τις σκέψεις μας, τις απιστίες μας. Και μας μιλάει. Και μας ελέγχει. Και μας παρηγορεί. Και μας ανισχύει και μας στηρίζει και μας λέει, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Όπως είπε στο Μωυσή, Κύριε, λέει, όλοι ξεσηκωθήκανε. Ποιος λέει? Ο Φαράω ξεσηκώθηκε. Τώρα θα σου δείξω, Μωυσή, ότι εγώ είμαι ο Κύριος και όχι ο Φαράω. Ούτε εσείς ο Κύριος, ούτε εγώ, ούτε ο Φαράω. Ο Χριστός είναι ο Κύριος. Αυτός ενεργεί, αυτός κάνει. Γι' αυτό βάζουμε Αυτόν μπροστά στη ζωή μας. Πας λοιπόν που ήταν σε στενοχώρια, χρεοφιλέτης, δυσαρεστημένος. Ξέρετε τι θα πει δυσαρεστημένος? Σκανδαλισμένος, είχε αποκάμει. Δεν αντέχει άλλο, σκάει. Έπεσα, ποιος θα με σηκώσει τώρα? Μόνος του δεν μπορεί. Πρέπει να πάει στο Δαβίδ να του πει, έλα κοντά μου. Πάμε στο Χριστό να μας πει, έλα κοντά μου. Αλλά και εμείς θα είμαστε κοντά, αδερφοί. Και με την προσευχή μας, αλλά και με τα γλυκά μας λόγια.
αλλά περισσότερο με τα έργα σύμφωνα με την οδηγία του Θεού. Και έγινε αρχηγός αυτών. Άκουσε ποιους έγινε αρχηγός. Άκουσε ποιους έγινε αρχηγός. Στους χρεοφυλέτες, στους στενοχωρημένους και στους δυσαρεστημένους. Αλλά αυτοί οι λίγοι ήταν αυτοί που στάθηκαν μέχρι το τέλος. Ήταν αυτοί που τους έστειλε ο Θεός. Ήταν αυτοί που τους χρησιμοποίησε ο Θεός. Ήταν αυτοί που ο Θεός είχε προετοιμάσει για να μην είναι μόνος του. Για να τον εκπαιδεύσει, για να τον διαφυλάξει, για να τον κρατήσει. Γιατί έχει πορεία παιδείας μπροστά του ο Δαβίδ. Και ανεχώρησε ο Δαβίδ από εκεί και παίρνει τον πατέρα του, τη μητέρα του, πηγαίνει στους Μωαβίτες και πάει στο βασιλιά του Μωάβ, λέει κρατήστε τους, πάλι με δική του πρωτοβουλία. Κρατήστε τους, λέει, πού θα πάνε αυτοί οι καημένοι, μέχρι να δω τι θα κάνει ο Θεός μαζί μου. Αλλά έχει μια ωραία ελπίδα. Δεν έχει εμπειρία, δεν έχει μάθει να συνεργάζεται με το Θεό, αλλά έχει μια ωραία ελπίδα. Να δω ο Θεός τι θα κάνει μαζί μου, γιατί ξέρω ότι θα κάνει. Και τότε έρχεται ο Γάδο προφήτης. Από εδώ και πέρα τώρα αναλαμβάνει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο. Και ενώ έφυγε μακριά αυτός να κρυφτεί, έρχεται ο Γάδο προφήτης και του λέγει «Μη μένεις έξω, εισέλθε στη γη του Ιούδα και εγώ θα είμαι μαζί σου». Κατάλαβε. Εκεί είναι η ασφάλεια. Εκεί είναι η ασφάλεια. Εκεί που μου οδηγεί ο Θεός. Όχι εκεί που νομίζω εγώ ότι είμαι ασφαλής. Αυτός νόμιζε μακριά εκεί στους Φιλιστέους, στους Μωαβίτες, στα όρη, στα βουνά. Εκεί είναι η ασφαλεία μου. Όχι, δεν είναι εκεί η ασφαλεία σου. Εδώ είναι η ασφαλεία. Εδώ που σε θέλει ο Θεός. Πού? Μέσα στον Ιούδα. Μα είναι ο Σαούλ που με κυνηγάει. Μα είναι... Ο Θεός σε θέλει εδώ, ο Θεός θα σε προστατεύει. Αμήν. Ο Δαβίδ το πιάσε. Και θα δούμε την άλλη Δευτέρα ότι το κατάλαβε πάρα πολύ καλά και από εδώ και πέρα πια δεν ξαναπάει μόνος του πουθενά. Πάντοτε θα προσεύχεται και θα λέει «Κύριε να πάω, θα είσαι μαζί μου ή να κάτσω εδώ που είμαι». Και ο Θεός όπως περιμένει όλους μας, έτσι περίμενε και αυτό να του πει «Πήγαινε ή μην πας». Αμήν. Αμήν.